Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας στην ισχυροποίηση του διεθνούς της ρόλου στον τουρισμό συνιστά η απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού που επέλεξε την Ελλάδα για να συνδιοργανώσει την 8η Διεθνή Συνάντηση για τον Τουρισμό στον δρόμο του Μεταξιού. Την ελληνική υποψηφιότητα είχε υποστηρίξει η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά. Νέα μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας στην ισχυροποίηση του διεθνούς της ρόλου στον τουρισμό συνιστά η απόφαση του Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού που επέλεξε την Ελλάδα για να διοργανώσει την 8η Διεθνή Συνάντηση για τον Τουρισμό στον δρόμο του Μεταξιού. Την ελληνική υποψηφιότητα είχε υποστηρίξει ο Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά. Με επιστολή του εκτελεστικός διευθυντής του προγράμματος του δρόμου του Μεταξιού του Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού, Ζου Ζανζόγκ, συνεχάρη την υπογραφή για την ανάληψη αυτής της διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη. Θεωρούμε την Ελλάδα έναν εξαιρετικό συνεργάτη και συμβολή σας χέρι ιδιαίτερης εκτίμησης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και από το πρόγραμμα για το Δυτικό Δρόμο του Μεταξιού, αναφέρεται στην επιστολή. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα για το Δυτικό Δρόμο του Μεταξιού συνάδει με την Εθνική Τουριστική Πολιτική που υλοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού για να καταστεί η Ελλάδα παγκόσμιος προορισμός για τουρισμό 365 ημέρες το χρόνο. Στην επιστολή επίσης αναφέρεται ότι συνδιοργάνωσε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, το Υπουργείο Τουρισμού και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Αλεξανδρούπολη τις πρώτες διεθνούς ημερίδες για το Δυτικό Δρόμο του Μεταξιού τον περασμένο Απρίλιο. Στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία. Με ένα εντυπωσιακό περίπτερο στη φιλοσοφία και την αισθητική των νησιών της, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υποδέχεται στο Λονδίνο τους εκπροσώπους της διεθνούς τουριστικής σκηνής στη μεγάλη τουριστική έκθεση World Travel Market. Για μια ακόμη χρονιά, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου πρωταγωνιστούν στη σημαντικότερη ετήσια συνάντηση που συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας και την προσοχή ολόκληρης της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας. Με ένα εντυπωσιακό περίπτερο στη φιλοσοφία και την αισθητική των νησιών, τις Κυκλάδες και Δωδεκάνησα του ιδιαίτερου δημοφιλές διεθνείς τουριστικούς προορισμούς, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υποδέχεται σήμερα στο Λονδίνο τους εκπροσώπους της διεθνούς τουριστικής σκηνής στη μεγάλη τουριστική έκθεση World Travel Market, η οποία από σήμερα και μέχρι τις 8 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκοσμίου τουριστικού ενδιαφέροντος. Για ακόμη μία χρονιά, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου πρωταγωνιστούν στη σημαντικότερη ετήσια συνάντηση που συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας και την προσοχή ολόκληρης της Εθνούς τουριστικής βιομηχανίας. Με τον αέρα της περιφέρειας πρωταθλήτρια στις τουριστικές επιδόσεις που διαμορφώνει τις τουριστικές εξελίξεις στη χώρα, το Νότιο Αιγαίο με 23 συμμετοχές νησιών της αναδεικνύεται πρωταθλήτρια στο διεθνή ανταγωνισμό σε μία έκθεση που φιλοξενεί περισσότερες από 180 χώρες και 5.000 εκθέτες. Στο περίπτερο της περιφέρειας, η αισθητική του οποίου από πέρσι έχει αλλάξει ριζικά για να ανταποκρίνεται και να αποδίδει το πραγματικό περιεχόμενο της εμπειρίας Νότιο Αιγαίο, κάνοντας απολύτως διακριτή και αναγνωρίσιμη την παρουσία του στον εκθεσιακό χώρο. Συμμετέχουν τα νησιά Ρόδος, Κος, Μύκονος, Σαντορίνη, Τίνος, Αστυπάλαια, Πάρος, Φολέγανδρος, Άνδρος, Κύθνος, Κάλυμνος, Λέρος, Κάρπαθος, Κάσος, Λιψή, Ίος, Νάξος, Πάρος, Έριφος, Αντίπαρος, Μήλος, Αμοργό και Κάλυμνος. Συνθέτοντας σε νέο σύνολο τις μοναδικότητες και τις ιδιαιτερότητες καθενός από τα 23 νησιά, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εντυπωσιάζει και αποδεικνύει πως δικαιολογημένα βρίσκεται στην προτίμηση των ταξιδιωτών διεθνώς. Με έμφαση στην τοπική παραγωγή και γαστρονομία των νησιών, στο περίπτερο της περιφέρειας, οι επισκέπτες έχουν παράλληλα την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις γεύσεις του Νοτίου Αιγαίου και τα μοναδικά τοπικά προϊόντα που μετατρέπουν την επίσκεψη στο περίπτερο σε μια εμπειρία γεύσης, δεδομένου ότι η Περιφερειακή Αρχή έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο τουριστικής ανάπτυξης των νησιών της την ενίσχυση του θεματικού τουρισμού εμπειρίας, αφουκραζόμενη τις νέες τουριστικές τάσεις διεθνώς που κερδίζουν συνεχώς έδαφος και από το Νότιο Αιγαίο μπορεί να παίξει ρόλο καθοριστικό. Στην έκθεση World Travel Market του Λονδίνου βρίσκονται οι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, πολιτισμού και αθλητισμού Μαριέτα Παπαβασιλείου, Βακιάνη και ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών, Ακτοπλοείας και Επικοινωνιών Γιάννης Μαργαρίτης. Σήμερα, πρώτη μέρα της έκθεσης, η κυρία Παπαβασιλείου δήλωσε: «Η δυναμική των νησιών μας αποτυπώνεται και φέτος με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο στην εικόνα του περιπτέρου μας. Όλοι οι άνθρωποι των νησιών μας, οι εκπρόσωποι του τουρισμού του Νοτίου Αιγαίου σήμερα, εδώ από το Λονδίνο, στέλνουν ένα μεγάλο μήνυμα αισιοδοξίας για τη νέα σεζόν που απορρέει από τις εξαιρετικές επιδόσεις μας τη χρονιά που πέρασε. Συνεχίζουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό με σταθερά βήματα, προσήλωση στον στόχο, αγάπη για τον τόπο μας με επαγγελματισμό και σεβασμό στον επισκέπτη. Αναβαθμίζουμε συνεχώς το τουριστικό μας προϊόν και το εμπλουτίζουμε επενδύοντας στον τουρισμό εμπειρίας. Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χτυπάει η καρδιά του ελληνικού τουρισμού». Μιλώντας για την τουριστική έκθεση στο Λονδίνο, ο Περιφερειάρχης είπε ότι τα νησιά μας είναι και φέτος εκεί πρωταγωνιστές. Η περιφέρεια έχει δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα με ένα πάρα πολύ μεγάλο προγραμματισμό, με σοβαρή οργάνωση και καλοφτιαγμένο σχέδιο. Η World Travel Market είναι γνωστό ότι είναι η μεγαλύτερη. Αυτή που ξεκινάει ουσιαστικά στο τέλος κάθε τουριστικής περίοδου, ξεκινάει
ξεκινάει το πλάνο των τουριστικών εκθέσεων παγκοσμίως. Είναι και η μεγαλύτερη εκθέση στον κόσμο, στο Λονδίνο. Τα νησιά μας είναι και φέτος εκεί πρωταγωνιστές. Πρωταγωνιστές με όλη τη σημασία της λέξης. Πρωταγωνιστές και στην παρουσία τους, αλλά και οι πληροφορίες που έχω από εκεί είναι ότι είναι πρωταγωνιστές και στο ενδιαφέρον. Η περιφέρεια του Αιγαίου έχει δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα με ένα πάρα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό, με πολύ σοβαρή οργάνωση, πολύ καλοφτιαγμένο σχέδιο. Οι πρωτιές δεν έρχονται τυχαία. Πρωταθλητής δεν γίνεσαι ούτε από συγκυρίες, ούτε από σπόντα, ούτε κατά λάθος. Το Νότιο Αιγαίο είναι πρωταθλητής γιατί έχει πολιτική. Καταρχήν έχει προϊόν, έτσι, έχει τα ίδια τα νησιά, τα οποία είναι διαμάντια. Αλλά τα νησιά τα είχε πάντα. Τα νησιά ήταν πάντα εκεί, τα νησιά ήταν πάντα όμορφα και τα νησιά ήταν πάντα ελκυστικά. Το Νότιο Αιγαίο για πρώτη φορά έχει πολιτική, έχει σχέδιο, έχει περιεχόμενο, έχει συμμαχίες και έχει και προϋπολογισμό. Στην φτωχότερη περίοδο σε χρηματοδοτήσεις της χώρας και του τόπου, το Νότιο Αιγαίο έχει τον υψηλότερο πανελλαδικά προϋπολογισμό στον τουρισμό. Γιατί, ξαναλέω, πρωταθλητισμό δεν κάνει τυχαία. Αυτοί που καπηλεύονται τον όρο πολιτική και τουρισμό, να σκύψουν λίγο το βλέμμα τους από ντροπή, όταν διαχειριζόντουσαν δισεκατομμύρια και στον τουρισμό έδιναν ψίχουλα. Στον τουρισμό από τον οποίο ζει αυτός ο τόπος και όλος ο πληθυσμός του. Όλος ο πληθυσμός του ζει από τον τουρισμό. Γιατί είναι η μοναδική πηγή πλούτου που έχει μείνει στα νησιά. Είναι τόσο μεγάλη όμως που μπορεί να τα ζήσει και τα νησιά και τον πληθυσμό τους. Και πολλούς χιλιάδες ακόμα Έλληνες οι οποίοι έρχονται εδώ στα νησιά μας και εργάζονται κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Και αυτό το βλέπουμε τώρα που κλείνει η σεζόν και οι ξενοδοχοί υπάλληλα και οι εργαζόμενοι και σε εστιατόρια και σε συναισθίαση γενικά και σε εμπορικά καταστήματα και παντού είναι από άλλες περιοχές της χώρας, φεύγουν. Όλος ο πληθυσμός λοιπόν του Νοτιού Αιγαίου μπορεί να ζήσει. Χιλιάδες συμπατριωτών μας Ελλήνες επίσης ζουν στα νησιά μας από αυτή την τεράστια πηγή πλούτου που λέγεται τουρισμός και σε αυτή την πηγή πλούτου ο δικός μας προϋπολογισμός και το δικό μας σχέδιο είναι αυτό που σήμερα το κρατάει ζωντανό. Νομίζω είναι 22 τα νησιά που βρίσκονται εκεί, στο Λονδίνο και αύριο το Τετάρτη το μεσημέρι θα έχουμε και τα πρώτα στοιχεία σε σχέση με τις προκρατήσεις και το πώς πάει. Πάντως, μέχρι στιγμής νομίζω πως και αύριο το μεσημέρι θα έχουμε θετικά νέα να πούμε. Με επιτυχία διεξήχθησαν οι πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις των υδροπλάνων στην Ελλάδα με εφετηρία το λιμάνι της Κέρκυρας. Το σκάφος West Kodiak, χωρητικότητας 10 θέσεων, έκανε τις πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις στον ουρανό του Ιωνίου με αλλεπάλληλες προσθαλασσώσεις και αποθαλασσώσεις από τον λιμένα της Κέρκυρας και προορισμούς στους Παξούς και άλλα νησιά. Με επιτυχία διεξήχθησαν οι πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις των υδροπλάνων στην Ελλάδα με εφετηρία το λιμάνι της Κέρκυρας. Το σκάφος Guest Kodiak, χωρητικότητας 10 θέσεων, έκανε τις πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις στον ουρανό του Ιωνίου με αλλεπάλληλες προσθαλασσώσεις και αποθαλασσώσεις από το λιμένα της Κέρκυρας και προορισμό στους Παξούς και άλλα νησιά. Η υλοποίηση του προγράμματος των δοκιμαστικών πτήσεων ξεκίνησε από το φορέα διαχείρισης των υδατοδρομίων Ελληνικά Υδατοδρόμια ΑΕ σε συνεργασία με την εταιρεία K2 SmartJet και τους ιαπωνικούς ομίλους Etouchi Holdings και Mitsui & Co. και μετά την εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών της Αμερικανικής Κατασκευαστικής Εταιρείας Υδροπλάνων τύπου Quest. Από την πλευρά του οργανισμού Λιμένους Κέρκυρας, που είναι και μέτοχος με 49% στο δίκτυο υδροπλάνων του Ιωνίου, ο πρόεδρος Σπυρίδων Στεφανίδης τόνισε στο ΑΠΕΜΠΕ πως εκ μέρους του οργανισμού Λιμένους όλες οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις ήταν έτοιμες, προκειμένου το υδροπλάνο να επιτελέσει αποτελεσματικά τις δοκιμαστικές του πτήσεις. Έως σήμερα, μετά την ψήφιση του νόμου 41-46-13, η εταιρεία Ελληνικά Υδατοδρόμια ΑΕ έχει ολοκληρώσει την αδειοδότηση των τριών πρώτων υδατοδρομίων στην Ελλάδα. Πρόκειται για εκείνα
στην Κέρκυρα, τους Παξούς και την Πάτρα. Επιπλέον έχει αναλάβει την αδειοδότηση 34 ακόμη δοτοδρομίων σε διάφορες νησιωτικές και παράκτιες περιοχές στο Ιόνιο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τον Αργοσαρονικό, την Πελοπόννησο και την Αττική. Στρατηγικός στόχος της Ελλάδας είναι να δημιουργηθεί ένα εκτενές συγκοινωνιακό δίκτυο δοτοδρομίων στην ελληνική επικράτεια που θα επιτρέψει στα υδροπλάνα να ενταχθούν στο συγκοινωνιακό χάρτη της χώρας και να αποτελέσουν μια αξιόπιστη λύση ως συμπληρωματικό μεταφορικό μέσο, κυρίως για τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά που δεν διαθέτουν αεροδρόμιο, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικά Αεροδρόμια ΑΕ, Αναστάσιος Γκόβας, προσθέτοντας ότι η εύρυθμη και ανελειπής προσβασιμότητα θα εξασφαλίζεται από τις πτήσεις των αεροπλάνων, θα αναζωογονήσει τις τοπικές οικονομίες των περιοχών όπου θα λειτουργούν οι δοτοδρόμοι, αναβαθμίζοντας τον τουρισμό τους, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Στόχος πάντως της εταιρείας είναι την άνοιξη να ξεκινήσουν από την Κέρκυρα και τα τακτά δρομολόγια, αρχικά με 2 αεροπλάνα, ένα 10θέσιο και ένα 19θέσιο, ενώ θα προβλέπει το προσχέδιο της εταιρείας την πλήρη επέκταση του αριθμού των αεροπλάνων μπορεί να φτάσει και τα 20 σκάφη. Νέες επενδύσεις αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ στο τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα προβλέπει η μελέτη του Ινστιτούτου Ενέργειας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης που παρουσιάστηκε την Τρίτη. Νέες επενδύσεις αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα προβλέπει η μελέτη του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης που παρουσιάστηκε την Τρίτη. Συνολικά στις 13 χώρες της περιοχής που εξετάζονται οι επενδύσεις προβλέπεται να φτάσουν στα 267 δις ευρώ ή 321 δις ευρώ στο αδιέξοδο σενάριο. Από αυτά, περίπου τα μισά προβλέπεται να επενδυθούν στην Τουρκία, η οποία αναμένεται να καταλαμβάνει όλο ένα μεγαλύτερο χώρο στον ενεργειακό τομέα της περιοχής. Συγκεκριμένα, η μελέτη προβλέπει ότι η ζήτηση ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη ως το 2050 θα τετραπλασιαστεί στα 219 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου το 2050 από 59 το 2015. Το μερίδιο της Τουρκίας στην τελική ζήτηση ενέργειας στο ίδιο διάστημα αναμένεται να αυξηθεί στο 60% από 52%, ενώ αντίθετα η Ελλάδα αναμένεται να καταγράψει τη μεγαλύτερη μείωση του μεριδίου της σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες από 10% σε 7%. Στο περιφερειακό ενεργειακό μείγμα δεσπόζουν οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ωστόσο, διαπιστώνεται έλλειψη επαρκών διασυνδέσεων φυσικού αερίου, η οποία εμποδίζει την ανάπτυξη της περιφερειακής αγοράς αλλά και την αντιμετώπιση κρίσεων εφοδιασμού. Αντίστοιχα, στον τομέα του ηλεκτρισμού, επισημαίνεται ότι η προώθηση των διεθνών διασυνδέσεων μεταξύ Ιταλίας, Δυτικών Βαλκανίων και Ελλάδας αποτελεί προτεραιότητα για την ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή. Τέλος, στη μελέτη καταγράφεται απροθυμία των χωρών να σταματήσουν την ηλεκτροπαραγωγή από άνθρακα λιγνίτη για λόγους ασφαλείας εφοδιασμού και κόστους παρά την περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πανθρακοποίηση της οικονομίας. Παγκόσμιος άλλος και εσωτερική αντιπαράθεση για την αποκάλυψη καταθέσεων 3 εκατομμυρίων σε φορολογικούς παραδείσους πολιτικών προσώπων, διασημοτήτων και εταιριών. Ανάμεσά τους και ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος, μεταξύ αυτών σύμφωνα με τις αποκαλύψεις εφημερίδας Το Έθνος και η Μαρέβα Μητσοτάκη, η οποία εμφανίζεται ως μέτοχος κατά 50% offshore εταιρείας με έδρα τα νησιά Καϊμάν στην Καραϊβική, κατά την περίοδο που ήταν σε διάσταση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε με σκληρή γλώσσα για τις λύσεις των Paradise Papers και τα ελληνικά ονόματα που περιλαμβάνονται σε αυτές. Όποιος κατάφερε να πάει στον παράδεισο της φορολογίας, δεν απέφυγε στο τέλος να καταλήξει στην κόλαση της πολιτικής, δήλωσε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις αποκαλύψεις για τα Paradise Papers. Αναφερόμενος στην εικόνα της χώρας, είπε ότι η Ελλάδα δεν είναι τοπίο στην ομίχλη. Η ολοκλήρωση του προγράμματος και η έξοδος της χώρας από την επιτήρηση είναι πλέον ορατή στόχη. Μια ολιγάριθμη παγκόσμια ελίτ θησαυρίζει αφορολόγητα την ώρα που οι λαοί του κόσμου σηκώνουν το βάρος μιας διαρκούς οικονομικής κρίσης. Μιας κρίσης που φέρνει δισεκατομμύρια ανθρώπους ολένα και πιο κοντά στο φάσμα της φτώχειας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού. Συχνά μάλιστα οδηγεί και σε ανθρωπιστικές τραγωδίες. Οι φτωχοί πληρώνουν το μάρμαρο, εκατομμύρια χαμένες ζωές και ψυχές, ενώ μια χούφτα πλούσιοι απολαμβάνουν παραδείσους. Αυτό είναι κάτι που η παγκόσμια κοινότητα δεν πρέπει και δεν μπορεί πλέον να ανέχεται. Και πρέπει να παίξουμε ρόλο σημαντικό και ως δύναμη με σημαντική παρουσία και κύρος στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και ως κυβέρνηση. Η δική μας κυβέρνηση θα αναλάβει πρωτοβουλίες τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί δραστικά
και ολοκληρωμένα αυτή η αρπαγή του πλούτου. Ενθαρρύνουμε τα κινήματα αντίστασης παγκόσμια, διεθνή, κινήματα αντίστασης σε αυτό το έσχος, τις τολμηρές δημοσιογραφικές πρωτοβουλίες που αποκαλύπτουν πτυχές του τεράστιου σκανδάλου. Θέλω όμως ταυτόχρονα να πω ότι είναι θλιβερό πόσο δραστήρια και μεγάλη είναι η συμμετοχή μιας πάμπλου της εγχώριας ελίτ σε αυτό το εγκληματικό παραδείσιο πάρτι. Θλιβερό και εξοργιστικό ταυτόχρονα. Και ακόμα πιο θλιβερό και εξοργιστικό όταν μέσα στους καταλόγους της χρυσής ντροπής φιγουράρουν ονόματα και αποκαλύψεις που ρίχνουν βαριά σκιά στο πολιτικό προσωπικό της χώρας. Εδώ δεν μιλάμε για κόμματα. Μιλάμε για κομμάτια και θρύψαλα. Κομμάτια και θρύψαλα κάθε υπόνοιας ήθους και πολιτικής καθαρότητας. Δεν μιλάμε για κάποιους κοινικούς καπιταλιστές που ο ηθικός τους κώδικας είναι ταυτισμένος με την ανηθικότητα του κέρδους με οποιονδήποτε τρόπο. Μιλάμε για πρόσωπα που το ήθος και οι συναλλαγές τους δεν εκπροσωπούν κάποια ιδιωτική ή οικογενειακή υπόθεση, ούτε αν θέλετε κάποια ποινικά κολάσιμη ιστορία. Εκπροσωπούν όμως εκείνη την αντίληψη εξουσίας που ξεχαρβάλωσε την Ελλάδα και οδήγησε την κοινωνία σε φτώχεια και σε απόγνωση. Εκπροσωπούν εκείνο τον κινησμό που επιτρέπει σε κάποιους από τους καρατούντες τα πάντα εν ονόματι μιας νέου τύπου έννοιας της ηθικής, την ηθική της ανηθικότητας. Πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δέχθηκε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας λίγη ώρα μετά την ομιλία του στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, όπου μεταξύ άλλων επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία για θέματα διαφθοράς, αλλά και για τις αποκαλύψεις στα Paradise Papers και τόνισε ότι η χώρα οδεύει προς την έξοδο από τα μνημόνια. Ο Πρωθυπουργός των Φόρων, Αλέξης Τσίπρας, γίνεται και Πρωθυπουργός της Λάσπης και της Συκοφαντίας. Ήταν το πρώτο σχόλιο της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Σπυράκη, στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στους βουλευτές του. Ο Πρωθυπουργός των Φόρων, Αλέξης Τσίπρας, γίνεται και Πρωθυπουργός της Λάσπης και της Συκοφαντίας. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να υποδηθεί και πάλι το ρομπέν των φτωχών, όταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Πάνος Καμένος, πρωταγωνιστεί σε σκάνδαλο με μεσάζοντα μαϊμού για την πώληση εξοπλισμού στη Σαουδική Αραβία. Όταν μέτοχος στην Αυγή είναι offshore εταιρεία. Όταν κορυφαίος υπουργός του, ο κύριος Νίκος Παπάς, συνεργάζεται με ειδικούς της offshore, όπως ο κύριος Αρτέμης Αρτεμίου. Ο κύριος Τσίπρας προκαλεί ξανά την νοημοσύνη των πολιτών με τις νέες υποσχέσεις του για πάταξη της φοροδιαφυγής, όταν οι υπουργοί του ομολογούν ότι η κυβέρνηση διέλυσε συνειδητά τη μεσαία τάξη και έκανε τους φτωχούς φτωχότερους. Και μια και μιλάμε για κεφάλαια στο εξωτερικό, μπορεί να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας για ποιο λόγο κορυφαίοι υπουργοί του εξακολουθούν να έχουν τα λεφτά τους εκτός Ελλάδος, με συμμετοχές στην BlackRock, τη JP Morgan και άλλους χρηματοοικονομικούς κολοσσούς? Για όλα αυτά τι έχει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας? Για επιβεβαίωση του πολυθετικού κλίματος για την πορεία της αξιολόγησης και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τόσο από τη σύντομη συζήτηση για το ελληνικό πρόγραμμα στις συνεδρίες του Eurogroup, όσο και από τα όσα δήλωσαν στη συνέχεια οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, μίλησε ο Δημήτρης Δανακόπουλος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Η κυβέρνηση, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα προχωρήσει και φέτος την απόδοση ενός σημαντικού ποσού με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος προς τους πολίτες. Ανέφερε ότι το ποσό στο τελικό ύψος της συγκεκριμένης ενίσχυσης, όσο και το ποιους θα αφορά, αναμένεται να ανακοινωθεί εντός του μήνα. Όπως γνωρίζετε, χθες διεξήχθη η προγραμματισμένη συνεδρία του Eurogroup. Τόσο από τη σύντομη συζήτηση για το ελληνικό πρόγραμμα στη Σύνοδο, όσο και από τα όσα δήλωσαν στη συνέχεια Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, επιβεβαιώθηκε το πολύ θετικό κλίμα για την πορεία της αξιολόγησης και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Επισημάνθηκε η σημαντική πρόοδος που έχει γίνει στις διαπραγματεύσεις για την τρίτη αξιολόγηση, στην οποία όλες οι πλευρές σημειώνουν με τον πιο επίσημο τρόπο ότι είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν άμεσα οι απαιτούμενες διαδικασίες.
Σε αυτή τη λογική, η δηλώση του Επιτρόπου κ. Μοσκοβισή ότι η αξιολόγηση είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί εντός του έτους έχουν εξέχουσα σημασία και καταδεικνύουν πως τόσο οι θεσμοί όσο και η ελληνική κυβέρνηση έχουν κοινή επιδίωξη την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του ελληνικού προγράμματος και την οριστική έξοδο από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που αυτή τη φορά προχωρούν δίχως καθυστερήσεις, όπως είχε γίνει στο παρελθόν εξαιτίας παράλογων απαιτήσεων, και προχωρούν δίχως καθυστερήσεις ακριβώς στη βάση της σημαντικής υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας. Μιας υπεραπόδοσης που πέραν όλων των άλλων ευεργετικών συνεπειών της δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρήσει και φέτος την απόδοση ενός σημαντικού ποσού με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος προς πολίτες. Τόσο το τελικό ύψος της συγκεκριμένης ενίσχυσης, όσο και το ποιους θα αφορά, αναμένεται να ανακοινωθεί εντός του μήνα. Αυτή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης φέρει προ των ευθυνών τους και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με πρώτη την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία επιδίδεται σε υποδείξεις για το πώς πρέπει να αποδοθεί η υπεραπόδοση, δίχως να τοποθετείται επί της αρχής. Δηλαδή, στο αν πρέπει να αποδοθεί το κοινωνικό μέρισμα προς τους πολίτες ή όχι. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα κάνει στην κοινοβουλευτική διαδικασία και αν θα προχωρήσει εμπράκτως στην αυτοκριτική της για την περσινή της στάση, όταν καταψήφισε την απόδοση 617 εκατομμυρίων προς τους χαμηλοσυνταξιούχους. Ή αν θα επιμείνει στην ίδια αντικοινωνική γραμμή, αγνοώντας επιδεικτικά τους πολίτες που έχουν πραγματικά ανάγκη. Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των εργασιών του 4ου προσυνεδρίου του κόμματος με θέμα τις επιχειρήσεις και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Κύριε Πρόεδρε, τα χέρια που σηκώθηκαν είναι πάρα πολλά για να μιλήσουν. Αυτό υποδεικνύει το ζωηρό ενδιαφέρον του προσυνεδρίου από εσάς. Είπαμε προηγουμένως ότι είμαστε εδώ από διαφορετικές πολιτικές και κομματικές αφετηρίες. Όμως είμαστε εδώ για τον τουρισμό, για την ναυτιλία, τις επενδύσεις και τις επιχειρήσεις. Προηγουμένως η Τώρα Μπακογιάννη είπε ότι χρειάζεται ένα άλλο αναπτυξιακό πρότυπο η χώρα, ένα άλλο μέτρο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου οι επενδύσεις και οι επιχειρήσεις να αμβλύνουν τη δραστηριότητά τους για να αυξηθούν θέσεις εργασίας. Αυτό λέτε σήμερα κι εσείς. Να σας θυμίσω ότι το Υπουργείο Τουρισμού δεν κατέθεσε εδώ και 3 χρόνια ούτε ένα νομοσχέδιο, δεν πήγε παραπέρα το έργο της Όλγας Κεφαλογιάννης και της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει πρόταση, έχει ρεαλισμό, έχει αλήθεια. Στο πλαίσιο αυτής της προοπτικής, εμείς σας καλούμε να συνεχίσουμε το διάλογο, να οικοδομούμε σχέση εμπιστοσύνης και την επόμενη μέρα να είστε σίγουροι ότι το στρατηγικό σχέδιο που μιλήσαμε όλοι εδώ είναι έτοιμο, το ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει για εφαρμογή και κυρίως για να δώσουμε όθηση στον τουρισμό που είναι το εθνικό μας κεφάλαιο. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Οργάνωση του 4ου προσυνεδρίου μας με θέμα τις επιχειρήσεις και την επανεκκίνηση της οικονομίας μετά από 3 πολύ επιτυχημένες προσυνεδριακές πρωτοβουλίες που αναλάβαμε για τους πιο αδύναμους, για την παιδεία, για την εργασία. Είμαστε σήμερα εδώ πέρα στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, να μιλήσουμε για τις επιχειρήσεις και για το πώς θα ξαναπάρει μπροστά η παραγωγική διαδικασία της οικονομίας μας. Όπως είδατε, σήμερα κάναμε κάτι διαφορετικό. Δεν επιλέξαμε τους κλασικούς μονόλογους πολιτικών στελεχών. Δώσαμε το βήμα σε ανθρώπους της αγοράς. Τους ζητήσαμε να εμπλουτίσουν το δικό μας πολιτικό λόγο με τις σκέψεις τους, τις προτάσεις τους και τις ιδέες τους. Με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία έχει στραμμένο το βλέμμα της στο μέλλον. Είμαστε εδώ να μιλήσουμε για τον αγώνα εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων, ανθρώπων που προσπαθούν καταρχάς να επιβιώσουν και στη συνέχεια να διακριθούν στη σημερινή Ελλάδα της υπερφορολόγησης και της μεγάλης γραφειοκρατικής δυσκολίας. Για αυτούς μιλήσαμε σήμερα. Για τα προβλήματά τους, για τις έννοιες τους, για τις φιλοδοξίες τους, για τα οράματά τους. Την ίδια εποχή, δυστυχώς, και την ίδια ώρα που εμείς μιλάμε για το μέλλον, κάποιοι επιδιώκουν όχι απλά να ανακυκλώνουν το παρελθόν, αλλά να βρίσκουν ένα βολικό άλοθη στα προβλήματα που ίδιοι έχουν δημιουργήσει, πετώντας λάσπη και συκοφαντώντας τους πολιτικούς τους αντιπάλους.
Τους λέω λοιπόν να σηκώσουν το βλέμμα τους, να με κοιτάξουν στα μάτια και αν θέλουν να χτυπήσουν κάποιον, να χτυπήσουν εμένα και όχι τη γυναίκα μου. Όταν όμως συζητάμε για επιχειρήσεις και για επανεκκίνηση της οικονομίας, το δικό μου το μυαλό δεν πηγαίνει μόνο στα νούμερα, τα οποία σας ανέφερα, αλλά πηγαίνει κατεξοχήν στο μικρό και μεσαίο επιχειρηματία, ο οποίος σήμερα αισθάνεται ότι γονατίζει πραγματικά κάτω από το βάρος μιας άδικης υπερφορολόγησης, του επιχειρηματία ο οποίος αισθάνεται ότι δεν έχει πρόσβαση σε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο πρέπει να υπάρχει για να χρηματοδοτεί την ιδιωτική οικονομία, του μικρού επιχειρηματία ο οποίος μπορεί να είχε συσσωρεύσει κάποια χρέη στο παρελθόν, να θέλει με κάποιο τρόπο να τα ρυθμίσει και να βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν εξοδικαστικό συμβιβασμό ο οποίος δεν δουλεύει στην πράξη. Και σκέφτομαι και τον νέο επιχειρηματία, τον απόφυτο εδώ πέρα των εξαιρετικών, του εξαιρετικού Πανεπιστημίου Κρήτης, του εξαιρετικού Πολυτεχνείου Κρήτης, ο οποίος μπορεί να σκέφτεται να ανοίξει τη δικιά του επιχείρηση, αλλά δεν έχει ούτε χρηματοδοτικά εργαλεία, ούτε κατεύθυνση να το κάνει. Αυτού σκεφτόμαστε λοιπόν. Για συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να υπερφορολογήσει τη μεσαία τάξη, έκανε λόγο ο τομεάρχης οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Σταϊκούρας, αναφέροντας ότι τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων είναι αποκαλυπτικά της ολοένα και πιο οδυνηρής πραγματικότητας. Για συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να υπερφορολογήσει τη μεσαία τάξη, έκανε λόγο ο τομεάρχης οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Σταϊκούρας, αναφέροντας ότι τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων είναι αποκαλυπτικά της ολοένα και πιο οδυνηρής πραγματικότητας. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ένας στους δύο πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν τους φόρους τους, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους αγγίζουν πλέον τα 100 δισευρώ, ενώ σε 1 εκατομμύριο πολίτες έχουν ήδη επιβληθεί κατασχέσεις. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της συνειδητής επιλογής της κυβέρνησης να υπερφορολογήσει τη μεσαία τάξη, όπως κοινικά παραδέχθηκε το οικονομικό επιτελείο της. Επιλογή που κάνει στους φτωχούς φτωχότερους και περισσότερους και τελικά υπονομεύει κάθε ελπίδα για ανάκαμψη, τόνισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρόσθεσε. Ο Πρωθυπουργός των Φόρων Αλέξης Τσίπρας φέρει ακέραια την ευθύνη για αυτή την αδιέξοδη πολιτική. Τη διατήρηση του καθεστώτος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά και την περαιτέρω επέκταση του μέτρου στις ακριτικές περιοχές της χώρας ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με επιστολή του στον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο, την Υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου και το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή. Τη διατήρηση του καθεστώτος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά και την περαιτέρω επέκταση του μέτρου στις ακριτικές περιοχές της χώρας ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με επιστολή του στον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο, την Υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου και το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή. Στην επιστολή αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο είναι το ελάχιστο που μπορεί η πολιτεία να παρέχει στους κατοίκους αυτών των περιοχών για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Τα δημόσια έσοδα δεν θα αυξηθούν με αντικοινωνικά μέτρα, ούτε θα δημιουργηθούν πρωτογενή πλεονάσματα με την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, αναφέρεται χαρακτηριστικά εκτιμώντας ότι η κατάργηση θα προκαλέσει αύξηση του κόστου ζωής των κατοίκων των νησιών, μείωση της ανταγωνιστικότητας παραγωγμένων υπηρεσιών και προϊόντων όπως ο τουρισμός, μη ίσπραξη των αναμενόμενων φορολογικών εσόδων, η οποία θα οφείλεται στη μείωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και στην αύξηση της παραοικονομίας και φοροδιαφυγής. Το επιμελητήριο επισημαίνει ότι η δυνατότητα εφαρμογής μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ προβλέπεται στο άρθρο 120 της Οδηγίας 2006-12-ΕΚ του Συμβολίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τονίζει ότι το ειδικό αυτό καθεστώς δεν είναι προνόμιο, αλλά αποτελεί ανταγωνιστικό ισοδύναμο απέναντι στα μειονεκτήματα που δημιουργεί εδαφική συνέχεια, παράγοντα ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του νησιωτικού τουριστικού προϊόντος, πολιτική τάση για την οικονομική ανάπτυξη των νησιών, όσο και για την παρανομή των κατοίκων στα νησιά. Μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης για την οικονομική ανάπτυξη των νησιών και την παρανομή των κατοίκων στα νησιά. Με ένα σχόλιο για την πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, ξεκίνησε την συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ανέφερε εχθές ότι το άρθρο 168 του νόμου για τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου για την περίπτωση διαγραφής είναι σαφές. Ο Χαράλαμπος Κόκκινος ήταν ξένο σώμα για την παράταξη ήδη από το 2015, δήλωσε ο Περιφερειάρχης, τονίζοντας ότι η αντικατάστασή του θα γίνει μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Περιφερειακής Αρχής.
Σε ό,τι αφορά τις διαγραφές των άλλων περιφερειακών συμβούλων, υποστήριξε ότι αυτές έγιναν μετά τον ανασχηματισμό που προκάλεσε τη διαφοροποίησή τους, χαρακτηρίζοντας ηθικό θέμα την επιστροφή των εδρών στην παράταξη της πλειοψηφίας. Που έχουν να κάνουν με την τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αυτή που έγινε το Σάββατο στη Ρόδο. Μια συνεδρίαση η οποία ήταν λίγο επεισοδιακή, γιατί κάποιοι αποφάσισαν να κάνουν επίδειξη μαγιάς και τσαμπουκά σε αυτή, αλλά η ουσία που αφορά την κοινωνία δεν είναι οι ορέξεις των αμετανόητων και των παραφιάδων τους, αλλά η ουσία είναι το τι έργο παράγεται και το τι αποφάσεις παίρνονται που αφορούν τον τόπο και το μέλλον του. Είναι δύο μεγάλα θέματα και τα δύο πολύ σημαντικά, και τα δύο έχουν βασανίσει αυτόν τον τόπο και τον βασανίζουν ακόμα, δεν έχουν τελειώσει. Το ένα έχει να κάνει με το Εθνικό Θέατρο και το άλλο έχει να κάνει με την γέφυρα της Κρεμαστής. Αναφέρομαι σε δύο θέματα ροδίτικα. Για τη γέφυρα της Κρεμαστής, η δρομολόγηση της τελικής λύσης έγινε προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις και συνεννοήσεις με την Εγνατία ΑΕ. Η Εγνατία ΑΕ έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και το γεγονός ότι είναι ανώνυμη εταιρεία, μην πιστέψει κανείς ότι είναι ιδιωτική, είναι κρατική εταιρεία, έχει μία μετοχή και ανήκει στο κράτος, στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Η Εγνατία ΑΕ έχει ειδικές διατάξεις πλέον στην νομοθεσία, ειδικές διατάξεις που αφορούν μόνο την Εγνατία ΑΕ, ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που έχει φτιάξει το Υπουργείο Υποδομών και αφορά την μελετητική στήριξη των ΝΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Η Εγνατία έχει ήδη πάρει την απόφαση στο Διοικητικό της Συμβούλιο μετά από τρεις συναντήσεις που είχα και με τον πρόεδρό της, τον κύριο Αντωνούδη, και τον ευχαριστώ για την προθυμία του και για τη συνεργασία, για να ξεκινήσει το κομμάτι της, να ετοιμάσει πλήρως μελετητικά το κομμάτι της γέφυρας της Κρεμαστής, της υφιστάμενης γέφυρας της Κρεμαστής, αφού συζήτηση για άλλη γέφυρα εκεί δεν μπορεί να γίνεται. Αυτή που γινόταν μέχρι τώρα η συζήτηση ήταν μόνο για να κοροϊδεύουμε την κοινωνία, από τους προηγούμενους φυσικά. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι τον Ιούνιο, όπως είναι το πλάνο, Ιούνιο ή Ιούλιο του 2018, το αργότερο, το έργο θα είναι έτοιμο για να βγει. Το δεύτερο έχει να κάνει με το Εθνικό Θέατρο. Στο Εθνικό Θέατρο πάρα πολλή συζήτηση από πάρα πολλούς, πολλά χρόνια. Εγώ δεν θα μπω ξανά να κάνουμε εδώ πέρα ξανά μνημόσυνο. Εμείς παίρνουμε αποφάσεις για να πάμε τα πράγματα παρακάτω. Και αυτό που κάνουμε από την πρώτη στιγμή είναι να δίνουμε λύσεις σε όλα αυτά τα οποία κληρονομήσαμε. Και στο Εθνικό Θέατρο πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Ο καθένας μπορεί να συνεχίσει να κουβεντιάζει ό,τι θέλει, ελευθέρως, δημοκρατία είναι. Επειδή στα έργα και στις πράξεις εκεί έχουμε ένα πρόβλημα, εμείς δεσμεύσαμε 1,2 εκατομμύρια, 1.200.000 ευρώ στον προϋπολογισμό μας. Δώσαμε σαν Περιφερειακό Συμβούλιο την απόφαση, την εξουσιοδότηση στην Οικονομική Επιτροπή, άμεσα με το που μας φέρει ο Δήμος Ρόδου αδειοδοτημένη την παρέμβαση στο εξωτερικό του κτηρίου, να κάνουμε όλο το εξωτερικό του κτηρίου. Ξαναλέω όλο, γιατί έχουμε ζήσει και το απολύτως φεδρό στη ζωή αυτού του τόπου. Αυτό το έργο το στοιχειωμένο που οι Ροδίτες βλέπουν στο κέντρο της πόλης, στο Εθνικό, να ήταν μόνο το ισόγειο του. Εμείς δεσμεύσαμε 1,2 εκατομμύρια για να κάνουμε το σύνολο του εξωτερικού του, συν την μόνωση στην ταράτσα του, συν τα κουφώματά του, ώστε να αρχίσει να παίρνει
σχήμα, σάρκα και ωστά αυτό το έργο που τόσο ανάγκη έχει η Ρόδος. Παραμένω στη θέση μου, τιμώντας τη λαϊκή εντολή, συγκρουόμενος με την παρακμή και τους εκφραστές της. Αναφέρει σε γραπτή του δήλωση μετά την απόφαση της παράταξής του να τον διαγράψει ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χαράλαμπος Κόκκινος. Ας προσέξει, συγγνώμη, κύριος Χατζημάρχος, τον τρόπο διοίκησής του. Είναι επικίνδυνος και η εξάντληση της αυτοδιοικητικής θητείας του δεν είναι καθόλου βέβαιη αν λειτουργήσουν σωστά τα θεσμικά όργανα του κράτους, επισημαίνει. Συγκεκριμένα αναφέρει, με συνέπεια, συνέχεια, σοβαρότητα και εντιμότητα, προσφέρω στα κοινά. Τα θλιβερά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και εκπορεύονται από τον Περιφερειάρχη κύριο Χατζημάρκο και στενό του πυρήνα φίλων, αφενός δημιουργούν οργή και θλίψη στους νησιώτες μας που περίμεναν έργα και όχι αντιδημοκρατικές συμπεριφορές, και εσωστρέφεια και αφετέρου τα καταγγέλλω και συγχρόνως αντιμετωπίζω με ψυχραιμία και συγκεκριμένα επιχειρήματα. Νέα κραυγή αγωνίας απευθύνουν οι εθελοντές που βρίσκονται στην άτυπη δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στα παλιά σφαγεία της Ρόδου, καθώς χθες συμπληρώθηκαν 27 ολόκληροι μήνες από τη λειτουργία τους. Η κοινωνία της Ρόδου, επιχειρηματίες, απλοί πολίτες αλλά και οι τοπικές αρχές και φορείς στήριξαν και στηρίζουν εμπράκτως μέχρι και σήμερα την δομή αυτή, η οποία όμως δεν φαίνεται να έχει περισσότερα περιθώρια για να παραμείνει ως έχει. Παρά το γεγονός πως ο Δήμαρχος Ρόδου, κ. Φώτης Χατζηδιάκος, έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι δεν πρόκειται να δεχτεί την ίδρυση και τη λειτουργία hot spot στο νησί, οι συνθήκες που επικρατούν απαιτούν την εξέβρεση μιας οριστικής λύσης. 17 του μηνός κλείνουμε και τον 27ο μήνα. Αντέξαμε μέχρι σήμερα εγώ και ο φίλος μου Αντωνιάδης ο Παντελής και μπορώ να πω ότι έχουμε ακόμα κουράγιο. Βέβαια θα πρέπει να το δούμε και αυτό το θέμα, ότι κάποτε ο εθελοντής δεν μπορεί να είναι επάπειρο. Έχουμε κουραστεί αρκετά, δεν εγκαταλείπουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει και να συνεχίζουμε με αυτό το ρυθμό και σε αυτή την κατάσταση εδώ πέρα όπως είμαστε. Πόσα άτομα είναι εδώ πέρα τώρα? Σήμερα έχουμε 57 άτομα, γιατί χθες η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία και η άλλη ΜΚΟ που βρίσκονται τα διαμερίσματα στείλαμε 3 οικογένειες με 4, 5 και 6 άτομα. Η κάθε οικογένεια, 15 άτομα που χωρίσανε εχθές. Δεν έχουμε χρηματοδότηση για οτιδήποτε χρειαζόμαστε εδώ πέρα και όπως ξέρετε όλα αυτά είναι από τις προσφορές του κόσμου και με την προσπάθεια που κάνει και ο Δήμαρχος, που και αυτή δεν είναι μικρή, ειδικά το τελευταίο διάστημα είναι αρκετά γενναιόδορη από πλευράς Δημάρχου. Το θέμα όμως είναι ότι εδώ είναι κάθε μέρα. Κάθε μέρα όταν έχεις 57, εκ των οποίων ήτανε προχτές, ήτανε, τα παιδιά ήταν 32, σήμερα είναι 21, αύριο μπορεί να είναι 50. Αυτό το άγχος που ζούμε εμείς εδώ μέσα, μου λείπει εκείνο, αύριο θέλω αυτό. Και κάθε μέρα είναι ένα στρες το οποίο είναι διαρκείας. Από την άλλη, αυτοί όλοι που έρχονται, όλη η διαδικασία η οποία ξεκινάει από την παραμονή τους το μικρό χρονικό διάστημα, είτε στην αστυνομία, είτε στο λιμεναρχείο, στη συνέχεια που έρχονται σε μένα, όσοι έρθουν σε μένα, οι διαδικασίες μετά είναι του να πάει να κάνει τα χαρτιά του, να υποβάλει την αίτηση στο γραφείο ασύλου. Νύχτα, πρωί, βράδυ, γυναίκες με παιδιά, γυναίκες ηλικιωμένες, όλα αυτά πολλές φορές αναγκαζόμαστε να κάνουμε και τη μετακίνηση ακόμα από εδώ στο γραφείο ασύλου εμείς. Μετά έρχεται η δεύτερη αυτή. Εφόσον πάρουν το τρίπτυχο, να βγάλουν άμκα, να βγάλουν ασφαλιστικό αριθμό, τα νοσοκομεία. Όλα αυτά είναι από εδώ, από εμάς. Πόσοι άνθρωποι είναι εδώ εθελοντές? Εγώ και ο Παντελής. Δηλαδή βλέπουμε... Αυτό χρησιμοποιώ εδώ και σχεδόν 1,5 χρόνο. Τους ίδιους. Έχω έναν Κούρδο του Ιράκ, ο οποίος είναι πάνω από ένα χρόνο, και προηγουμένως ένας άλλος πάλι Κούρδος του Ιράκ, ο οποίος αυτή τη στιγμή τον έχουμε στείλει στην Κρήτη.
τα φέρνουν από δωρεές. Ναι. Και μπορώ να πω ότι συνεχίζει ο κόσμος ακόμα να φέρνει, παρόλη την οικονομική δυσκολία που έχει, και δεν είναι μόνο η οικονομική δυσκολία, είναι ότι κατά κάποιο τρόπο έχουν κουραστεί και αυτοί οι άνθρωποι να έρχονται συνέχεια. Ναι, αλλά παρόλα αυτά και πολλές φορές με τη βοήθεια τη δική σας, διότι όλα τα ΜΜΕ, η αλήθεια, έχετε αγκαλιάσει το θέμα το προσφυγικό και πολλές φορές με έχετε βοηθήσει στις ανακοινώσεις όσον αφορά στις ελλείψεις που έχω. Και σας ευχαριστώ για αυτό, γιατί πραγματικά χωρίς τη δική σας ενημέρωση στον κόσμο δεν θα μπορούσε ο κόσμος να ξέρει τι χρειάζομαι. Όπως αυτή τη στιγμή χρειάζομαι, ξέρω εγώ, παιδικές τροφές που είναι από τον πρώτο μήνα. Έχω παιδάκια που έχουν γεννηθεί εδώ στη Ρόδο. Άλλο είναι 8 μηνών, άλλο είναι μερών, άλλα είναι... Και συνεχώς το πρόβλημα που έχω αυτή τη στιγμή είναι όσον αφορά παιδικές τροφές, γάλατα διαρκείας, που κάθε μέρα εδώ θέλουμε τουλάχιστον 6 με 7 κουτιά γάλα, συν κάποια άλλα που θέλουν στις οικογένειες. Τα τρόφιμα, κατά κάποιο τρόπο, αυτή τη στιγμή είμαι, όπως βλέπεις τα ράφια και απάνω, έχω για τουλάχιστον 20 μέρες επάρκεια τροφίμων. Ανάγκη έχω από κοτόπουλα, φτερούγες, μπουτάκια που λέμε, που είναι και πιο φτηνά, αλλά με διευκολύνουν όσον αφορά και στις μερίδες. Εάν μου πάρεις μπουτάκια, κάθε μπουτάκι το κάνω μερίδα. Ενώ αν μου φέρεις κοτόπουλο ολόκληρο, να το κόψω παραπάνω από 6, άντε 8 κομμάτια δεν μπορώ να βγάλω. Ενώ στο κιλό τα μπουτάκια βγαίνουν πάνω από 10-11. Να ρωτήσω κάτι, από φάρμακα έρχονται, σας φέρνουν? Από φάρμακα, η αλήθεια... Καλά, ο βράχος της ιατρικής εδώ μέσα, χωρίς να θέλω να εξαιρέσω την προσφορά από το νοσοκομείο, οι γιατροί στο νοσοκομείο, ο Σάββας ο Καραγιάννης εδώ είναι ο βράχος, ο ιατρικός. Φάρμακα, και αν ακόμα δεν έχω, παρόλο που έχω, καμιά φορά σε κάποια περίπτωση ινσουλίνες, παραδείγματος χάρη, τις αγοράζει ο ίδιος από το τσέπη του. Την έμπρακτη αλληλεγγύη της στην Ελλάδα για το προσφυγικό αποδεικνύει και φέτος η Νότια Κορέα, προσφέροντας 800.000 δολάρια για την παροχή στέγασης και περίθαλψης στους πρόσφυγες που διαμένουν στη χώρα μας. Όπως ανακοίνωσε η πρεσβεία της Κορέας στην Ελλάδα, το ποσό των 800.000 δολαρίων θα καταβληθεί μέσω της ΗΠΑ, της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους πρόσφυγες που διαμένουν στην ελληνική επικράτεια. Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας προσέφερε στην Ελλάδα για το προσφυγικό ακριβώς το ίδιο ποσό το 2016 και 1,5 εκατομμύρια δολάρια το 2015. Οι συνεισφορές αυτές καταδεικνύουν τη δέσμευση της κυβέρνησης της Κορέας να προσφέρει την υποστήριξή της στις έκτακτες ανάγκες των προσφύγων στην Ελλάδα, υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση της Κορεατικής Πρεσβείας. Την έντονη αντίδραση τους στις πολιτικές που επιθυμούν να μετατρέψουν τη Λέσβο, το νησί της ανθρωπιάς, της ειρήνης και της αλληλεγγύης, αλλά και γενικότερα την ελληνική μεθόριο σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και καταράκωσης κάθε ανθρώπινης αξιοπρέπειας, εκφράζει με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου. Είναι λάθος που κινητοποιηθήκαμε και πήγαμε παντού, σε όλα τα φόρα, να διεκδικήσουμε αυτό που ζητά όλο το νησί, την αποσυμφόρηση. Την ίση κατανομή, τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκία που κυλιτουρείται και λέτε έξω η Συμφωνία, όμως η Συμφωνία προήλθε από δική μας πρόταση. Άλλον δεν εφαρμόζεται όπως πρέπει να εφαρμοστεί. Αλλά η Συμφωνία είναι αυτή που έσωσε το νησί. Η Συμφωνία είναι αυτή που σήμερα δεν έχουμε 900.000 που είχαμε το 2015. Πρέπει να εφαρμοστεί. Και πρέπει να γίνονται όπως ακριβώς τα ανέφερα από την πρώτη στιγμή. Καταγραφή στην Τουρκία και από εκεί με ασφαλή τρόπο να πηγαίνουν στο χώρο που μπορεί και δικαιούνται να τους φιλοξενήσει. Και άλλα πράγματα, αλλά δεν μιλώ για τη συμφωνία γιατί λέω δεν είναι δικαιολογία, είναι αυτό το λάθος που κάνουν τα κόμματα και οι κομματικοί παράγοντες, βουλευτές μας.
οι οποίοι λένε, μα δεν το λέει η συμφωνία, αλλά άμα το λέει το δεχόμαστε. Δεν το δεχόμαστε. Τελεία και πάρα. Το νησί δεν γίνεται Γκουαντάνα. Θα ξεσηκωθεί σύσσωμα και θα διεκδικήσει αυτό που είναι αυτονόητο. Την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη και την ισονομία μέσα στη χώρα και μέσα στην Ευρώπη. Υπόθηκαν κάτι και για 20.000 και για 30.000 που είπαμε να φιλοξενήσουμε και να κάνουμε. Αλλά τι γίνεται από τους λαϊκιστές. Σε μία συνέντευξη 5 σελίδων παίρνουν μία πρόταση και τις δίνουν όλοι την άλλη. Τι ήταν το 20.000. Όταν στη συνέντευξη μου υπόθηκε από τον δημοσιογράφο, μα βοηθάει και η Αγγλία να αντιμετωπιστεί η κρίση. Μάλιστα προχθές ο πρόεδρός της, ο πρωθυπουργός της, είπε ότι θα πάρει και εκείνη 20.000 να ελαφρύνει τα νησιά. Λέω ευχαριστούμε πολύ, δεν είναι βοήθεια, τους 20.000 τους έχουμε κι εμείς. Αυτό είναι το περίφημο 20.000. Το απομονώσανε και βάλανε το 20.000 ότι θέλει ο Γαλινός να μείνουν στο νησί. Χωριά, τα άλλα που έβαλα από δίπλα, τα οποία επίσης τα διαγράψανε. Όπως επίσης και την άλλη περίφημη παρουσία μου στο Βατικανό. Φύγανε από όσα είπα στο Βατικανό. Φύγανε από αυτό που επεδίωκα στο Βατικανό, το δίκτυο Δήμων Πανευρωπαϊκά, που βρήκε και απήχηση και ήταν και 100 δήμαρχοι εκεί, που δέχονταν να πάρουν και εκείνοι πρόσφυγες για να αναλάβουν το βάρος που τους αναλογεί. Και μείναν στη φράση, ποια φράση, που είπα ότι όταν αυτό συμβεί, για πόσους πρόσφυγες μιλάμε, για 1 εκατομμύριο, για 2 εκατομμύρια. Αν το διαιρέσετε δια τον αριθμό των Δήμων στην Ευρώπη, των 50.000 δήμων, των 100.000 δήμων της Ευρώπης, τότε θα δείτε ότι στοιχεί ένας μικρός αριθμός να φιλοξενήσει κάθε δήμος και τότε πια δεν θα μιλάμε, γιατί δεν θα έχουμε ανάγκη κέντρων φιλοξενίας και hot spot, θα μιλάμε για ένταξη, γιατί θα μιλάμε για 10 άτομα, για 20 άτομα σε κάθε δήμο. Μείναν όμως εκεί, μετά από όλη αυτή την τοποθέτηση, μετά από όλη αυτή την προσπάθεια, την πέρα για πέρα από την επιτυχημένη, με τη στήριξη και του ίδιου του Πάπα, το δίκτυο Δήμων, και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, και πήραν αυτό και βγήκαν και πυροβολούσαν όλοι αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες του Facebook, που ανακάλυψαν την αντίσταση όταν, τέλος πάντων, δεν κάναμε το κέντρο του 40.000 εκεί που θέλανε, στο μέρος που θέλανε και που προτείνανε. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Το ξέρει, καταλαβαίνει για ποιον το λέω, όπως και για ποιον το είπε. Στον τακτικό ανακριτή οδηγήθηκε το πρωί ο 58χρονος τοξικομανής που ομολόγησε τη δολοφονία της 32χρονης εφοριακού Δώρα Ζέμπερη στις 18 Οκτωβρίου στο Β' Νεκροταφείο Αθηνών. Το βιολογικό υλικό του δράστη εντοπίστηκε στο σημείο του εγκλήματος. Συγγενείς της δολοφονηθήσας και πολίτες που βρίσκονταν έξω από το δικαστήριο υποδέχθηκαν τον καθομολογία δράστη με βρισκές και κατάρες, ενώ κατά την αποχώρησή του ξυλοκοπήθηκε. Εναντίον του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακουργήματα. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή το πρωί. Απάντηση τώρα σε δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι ο δολοφόνος της Δώρα Ζέμπερη αποφυλακίστηκε τον Μάιο του 2017 με τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Παρασκευόπουλου, έδωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, τονίζοντας ότι η παραπληροφόρηση πρέπει να σταματήσει εδώ. Ο κύριος Κοντονής ισχυρίζεται πως αποφυλακίστηκε αφού είχε συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την απόλυσή του από τις φυλακές και όχι με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Τη δομική ενίσχυση και διαπλάτενση της γέφυρας κρεμαστής δρομολογεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Εγνατία Οδός ΑΕ για το έργο μελέτη επισκευής, δομική ενίσχυση και διαπλάτενση της γέφυρας κρεμαστής επί της επαρχιακής οδού Ιαλισσού Αεροδρομίου Διαγόρα Ρόδου. Ένα έργο που θα αναμορφώσει πλήρως την περιοχή και θα επιτρέψει την άνετη και ασφαλή κυκλοφοριακή ροή από και προς το αεροδρόμιο του νησιού. Τη δομική ενίσχυση και διαπλάτενση της γέφυρας κρεμαστής δρομολογεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και της Εγνατία Οδό ΑΕ για το έργο μελέτη επισκευής, δοκιμή, ενίσχυση και διαπλάτυνση της γέφυρας Κρεμαστής επί της επαρχιακής οδού Ιαλισσού Αεροδρομίου Διαγόρα Ρόδου. Ένα έργο που θα αναμορφώσει πλήρως την περιοχή και θα επιτρέψει την άνετη και ασφαλή κυκλοφοριακή ροή από και προς το αεροδρόμιο του νησιού. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Περιφέρεια αναφέρονται τα εξής. Η γέφυρα Κρεμαστής, όπως ακριβώς συνέβη και με άλλα έργα στο νησί της Ρόδου, όπως με το φράγμα Γαδουρά και τη γέφυρα Φάντου, είναι από τα μεγάλα και σοβαρά έργα για το νησί της Ρόδου που η σημερινή Περιφερειακή Αρχή παρέλαβε από την προηγούμενη είτε σε μορφή εργοταξιών φαντασμάτων, είτε υποτίθεται όριμα προς κατασκευή για να βρεθεί στη συνέχεια προεκπλήξεων με την πρωτοφανή ανευθυνότητα αλλά και την επικοινωνιακή και προεκλογική εκμετάλλευση των έργων αυτών, που αποδείχθηκε των πραγμάτων ότι ήταν η μοναδική σκοπιμότητα που τα έργα αυτά εξυπηρετούσαν αντί του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα για τη γέφυρα Κρεμαστής, το έργο δημοπρατήθηκε βεβαιασμένα από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή υπό το βάρος της πίεσης της τοπικής κοινωνίας. Η σύμβαση με τον εργολάβο υπεγράφει τον Μάιο του 2014 παραμονές των περιφερειακών εκλογών. Παρότι η θητεία της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής έλεγε στις 31 Αυγούστου 2014, ο εργολάβος δεν εγκαταστάθηκε ποτέ και το έργο δεν ξεκίνησε ποτέ αφού οι υπηρεσίες του ΠΕΧΟ διαπίστωσαν ότι το έργο στερεί των συγκεκριμένων μελετών, ως εκ τούτου ήταν παράνομο και δεν μπορούσε να εκτελεστεί. Η σημερινή Περιφερειακή Αρχή ανέλαβε να θεραπεύσει και αυτήν την πληγή που παρέλαβε και το κάνει με τη σοβαρότητα που χαρακτηρίζει τον τρόπο λειτουργίας της, όπως είχε αποδειχθεί και στις περιπτώσεις του φράγματος Γαδουρά που ολοκληρώθηκε και της γέφυρας Αφάντου. Σκοπός της σύναψης της προγραμματικής σύμβασης που ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και κατασκευών λόγω των μεγάλων απαιτήσεων και εξειδικευμένης γνώσης του συγκεκριμένου έργου. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου αναλαμβάνει την υποχρέωση χρηματοδότησης του έργου, το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2017. Πενθήμερο ταξίδι στην Αθήνα πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος το διάστημα από 1η 11 2017 ως 6 11, κατά το οποίο είχε πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες υπουργείων και δημοσίων οργανισμών, αλλά και με τους πολιτικούς προϊσταμένους αυτών. Πενθήμερο ταξίδι στην Αθήνα πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος το διάστημα από 1η 11 2017 ως 6 11, κατά το οποίο είχε πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες υπουργείων και δημοσίων οργανισμών αλλά και με τους πολιτικούς προϊσταμένους αυτών. Ο Δήμαρχος επισκέφθηκε τον Υπουργό Ναυτιλίας Νεκτάριο Σαντορινιό, με τον οποίο συζήτησε όλα τα θέματα που έχουν τηθεί πρόσφατα από τον Δήμαρχο σχετικά με τους Λειψούς και που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως τον ορθολογικό προγραμματισμό των τοπικών δρομολογίων, την έκβαση του διαγωνισμού για την αφαλάτωση που διενεργήθηκε στις 24 Δεκάτου και το χρονοδιάγραμμα συμβασιοποίησης του έργου, την εύλογη και δίκαιη απέτηση των παράκτιων ελαίων για απαγόρευση της Βυνζότρατας. Εκεί συντονίστηκαν οι επόμενες συναντήσεις του Δημάρχου με τη Γενική Διευθύντρια Ελίας κυρία Πέτρου Μέρη, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με την οποία έγινε εκτενή συζήτηση για το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την αλληλεία γενικότερα και τους τρόπους προστασίας της. Με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού της Αλληλείας, κ. Κατή Γιώργο, ο οποίος έδωσε το πράσινο φως για την κατάθεση του τεχνικού δελτίου του έργου, επέκταση από βάθρες λιμένα Λειψών, προϋπολογισμό 1.285.000 ως ένα από τα πλέον όρημα. Με στελέχη της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη συμπλήρωση του τεχνητού δελτίου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με σκοπό τη χρηματοδότηση μελέτης για αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών προϋπολογισμού 85.000 ευρώ. Με την προϊσταμένη του Τμήματος Δημόσιας Περιουσίας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία συζητήσαμε την επικείμενη κατάθεσή του σχετικού νόμου για νομιμοποίηση αυθαιρέτων εντός εγγαλείου, ύστερα από αίτημα του συνόλου σχεδόν των παράκτειων και νησιωτικών δήμων της χώρας καθώς και του Δήμου μας. Στη μόθου συζητήθηκαν επίσης οι δυνατότητες εκπώνησης άλλων δύο μελετών, ενός βρεφονιπιακού σταθμού και ενός πολιτιστικού κέντρου Δημαρχείου από τις κτηριακές υποδομές του Υπουργείου Υποδομών, για τις οποίες έγινε μια πρώτη συζήτηση με τον Υφυπουργό Μεταφορών, κυρία Μαυρογιάννη, στο περιθώριο εκδήλωση στο Ζάπιο. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή πριν από λίγη ώρα, σε ηλικία 84 ετών, ο Μητροπολίτης Μάνης Χρυσόστομος. Ο Σεβάσμιος Ιεράρχης, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπέστη καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό των Παϊμαγίστων Ταξιαρχών Αερόπολης. Ο Ιεράρχης μεταφέρθηκε άμεσα το Κέντρο Υγείας Αερόπολης, όπου του παρέσχει οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του Διευθυντή και όλου του προσωπικού του Κέντρου Υγείας, ο Μητροπολίτης κατέληξε. Την Τρίτη, ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς, παρουσία της Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μέιριντ Μαγκίνες, φιλοξένησε υψηλού επίπεδου συνάντηση με θρησκευτικούς ηγέτες από ολόκληρη την Ευρώπη.
Την Τρίτη, ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Frans Timmermans, παρουσία της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μέιριτ Μαγκίνες, φιλοξένησε υψηλό επίπεδο συνάντηση με θρησκευτικούς ηγέτες από ολόκληρη την Ευρώπη. Η εν λόγω 13η ετήσια συνάντηση υψηλού επίπεδου διεξήχθη στο πλαίσιο της τρέχουσας συζήτησης σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, την οποία δρομολόγησε ο πρόεδρος Γιούνκερ με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής την 1η Μαρτίου. Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Frans Timmermans, δήλωσε σχετικά: «Το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στα χέρια των πολιτών της. Αποτελεί συλλογική μας ευθύνη να διαμορφώσουμε το μέλλον αυτό με γνώμονα τις κοινές μας αξίες. Ο τακτικός διάλογος με ομολογιακές οργανώσεις, όπως ακριβώς και ο διάλογος με τις μη ομολογιακές οργανώσεις, μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του κοινού μας μέλλοντος μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Χάρη στο συμμετοχικό και χωρίς αποκλεισμό διάλογο, θα μπορέσουμε να χαρτογραφήσουμε την καλύτερη δυνατή πορεία για το κοινό μας μέλλον». Η σημερινή συνάντηση υψηλού επίπεδου, που αποτελεί μέρος του τακτικού διαλόγου με τις εκκλησίες, τις θρησκευτικές κοινότητες, καθώς και τις φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 της Συνθήκης της Λισαβόνας, έδωσε την ευκαιρία να συζητηθούν σε βάθος ζητήματα που σχετίζονται με τις αξίες και τη διακυβέρνηση. Η τρέχουσα συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρώπη μια ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική. Οι συμμετέχοντες εξέτασαν επίσης την ανθρώπινη διάσταση της Ευρώπης, ιδίως με τις κοινωνικές και τις περιβαλλοντικές της διαστάσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να βασιστεί στις αρχές της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της βιωσιμότητας. Οι ηγέτες που παρευρέθηκαν κλήθηκαν να συνεργαστούν με την Επιτροπή καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προβληματισμού σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος σχετικά με τα ζητήματα που συζητούνται σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει τακτικά συναντήσεις υψηλού επίπεδου και συζητήσεις με εκκλησίες και θρησκευτικές ενώσεις και κοινότητες, καθώς και με φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις. Τον Μάρτιο, η Επιτροπή παρουσίασε τη Λευκή Βίβλο, με την οποία ξεκίνησε διαδικασία προβληματισμού σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να διεξάγει διάλογο με διαφορετικές ομάδες σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες, ώστε να ενθαρρύνει το διάλογο σχετικά με τις προοπτικές της Ευρώπης το 2025. Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, ο πρόεδρος Γιούνκερ περιέγραψε λεπτομερέστατα το όραμα για το μέλλον της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη είναι πρωτίστως Ένωση Αξιών. Ο πρόεδρος Γιούνκερ καθόρισε επίσης χάρτη πορείας για την πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ένωση. Το 2017 συμπληρώνονται 160 χρόνια από την ανέργεση του τελευταίου καθολικού της Μονής Αγίου Γεωργίου Βασών Καρπάθου. Με αφορμή την επέτειο αυτή, διοργανώθηκε το πρώτο επιστημονικό συνέδριο το διήμερο 4 και 5 Νοεμβρίου από την Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου Κάσου και την Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Γεωργίου Βασών. Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το πρώτο επιστημονικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Νοεμβρίου στο νησί μας. Ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου Κάσου και την Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Γεωργίου Βασών Καρπάθου. Ένα σημαντικό συνέδριο μέσα στο φθινόπωρο για την Κάρπαθο, και λέω ένα σημαντικό συνέδριο και μέσα στο φθινόπωρο, γιατί κατάφερε να προσελκύσει και να συμμετάσχουν σε αυτό αρκετοί και σημαντικοί εισηγητές. Ένα συνέδριο που ήταν για τα 160 χρόνια από την ανέγερση του τελευταίου καθολικού της Μονής, με θέμα ιστορία, θεολογία και τέχνη. Στο συνέδριο αυτό παρέστη ο Μητροπολίτης Κόνης Σύρου κ. Ναθαναήλ, ο οποίος ήταν ηγούμενος της Μονής Αγίου Γεωργίου Βασών πριν μεταβεί στην ΚΟ, συγκινημένος συνάντησε πάρα πολλούς γνωστούς και αγαπημένους, δηλώνοντας ότι η Κάρπαθος είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Ξαναεπέστρεψε λοιπόν έστω και λίγο, μας συνάντησε με αφορμή το επιστημονικό αυτό συνέδριο, δείχνοντας, όπως αυτός ξέρει με τον δικό του μοναδικό τρόπο, την θύμηση και την αγάπη του σε όλους τους Καρπάθιους. Είχαμε λοιπόν πολλούς σημαντικούς ομιλητές, όπως τον Γιώργο Μουστάκη, ο οποίος ήταν συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, και μάλιστα ο ίδιος προσωπικά είχε επιμεληθεί την συντήρηση των αρχαιοτήτων της Μονής με θέμα αποκατάσταση καθολικού της Ιεράς Μονής. Ο κύριος Σεβαστιανός Ανδριάδης, καθηγητής θεολογίας και φιλόλογος, ο οποίος και διευθυντής μάλιστα της βιβλιοθήκης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα «Το διαχρονικό ταξίδι του Άι Γιώργη στον κόσμο της λογοτεχνίας». Η κυρία Ειρήνη Χριστινάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
η οποία ήταν υπεύθυνη για, για τα συμπεράσματα του συνεδρίου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπάθου Κάσου κ. Αμβρόσιος ανέπτυξε το θέμα Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Γεωργίου Βασών, παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κο Νησίρου κ. Ναθαναήλ αναφέρθηκε στο θέμα Ο κτήτορ του Καθολικού της Μονής, Νεκτάριος ο Νησίριος. Ο Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Κοσμάς, καθηγούμενος της Ιεράς Συνοδικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Σημειών Καλάμου Αττικής, με θέμα Ορθοδοξία Μοναχισμός σήμερα. Ο καθηγητής Θεολογικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από την Κάσο, ο κύριος Εμμανουήλ Περσελής, με θέμα Ο Μητροπολίτης Καρπάθου Κάσου Απόστολος. Ο ερευνητής Καρπαθιακής Λογογραφίας, κύριος Ηλίας Βασιλαράς, ανέπτυξε το θέμα Τρεις κληρικοί από τα Σπόα Καρπάθου στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Βασών. Ο κύριος Αναστάσιος Γλάρος, επίκουρος καθηγητής Θεολογικής Σχολής, με θέμα την θεολογική ανάγνωση των πατερικών εγκομείων για τον Άγιο Γιώργιο. Ο κύριος Δημήτρης Μπαλαγιώργιος, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Αθήνας, με θέμα Ο Άγιος Γιώργιος, υμνούμενος και μελωδούμενος. Ο κύριος Βάλτερ Πούχνερ, ομότιμος καθηγητής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα Η λατρεία του Αγίου Γεωργίου στα Βαλκάνια. Mm-hmm. Να σας πω ότι συμμετείχε και η Δημοτική Χοροδία Καρπάθου, η οποία τραγούδησε, δύο από τα τραγούδια μάλιστα ήταν με θέμα τον Άγιο Γεώργιο, προς τιμήν των συνέδρων βέβαια, αλλά και το Λύκειο Ελληνίδων Καρπάθου, με ένα μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με μαντινάδες που αφορούσαν το συνέδριο και τον Άγιο Γεώργιο βέβαια, γιατί ήταν ο τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου, όπως σας είπα, ήταν η Μονή του Αγίου Γεωργίου Βασών. Είμαστε πια σε περίοδο χειμώνα, έχουν ηρεμήσει τα πράγματα και το να γίνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις και συνεδρίες οπωσδήποτε αποτελούν τονωτική ένεση για όλους εμάς. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις παραμέτρους της υπόθεσης που ταλανίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο ανέλησε η Μέρη Μπενεά μιλώντας στον Sport FM 94,6 και τους Βασίλη Βέργη, Βάιο Τσούτζικα. Η έκριτη δημοσιογράφος του δικαστικού ρεπορτάζ εξέφρασε την άποψη ότι με τη μετατροπή του κακουργήματος της εγκληματικής οργάνωσης στο πλημέλημα της σύσταση συμμορίας, η υπόθεση είχε ελαφρύνει πάρα πολύ. Εξήγησε δε ανάμεσα σε άλλα ότι οι κατηγορούμενοι είναι πολύ πιθανό να προσφύγουν στον Άριο Πάγο και να ζητήσουν ανέρεση του βουλεύματος βάσει του οποίου παραπέμπονται σε δίκη. Η Εθνική Ελλάδος αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης για το Ζάγκρεπ, όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει την Κροατία στον πρώτο αγώνα μπαράζ για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας. Στις τάξεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος επικρατεί αισιοδοξία για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση και άπαντες θεωρούν πως μπορούν να φύγουν με το θετικό αποτέλεσμα από την Κροατία, κάνοντας ουσιαστικά το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Ο Μίκαελ Σκίμπε θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο, του οποίου η συμμετοχή θα αποφασιστεί πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Από εκεί και πέρα, αγωνία υπάρχει και για την κατάσταση του Βασίλη Τωροσίδη, του οποίου η συμμετοχή είναι εξαιρετικά αμφίβολη. Με την αποστολή ταξίδεψε και ο Κώστας Μανολάς, προκειμένου να βρίσκεται μαζί με την υπόλοιπη ομάδα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Αναβαίνουν οι ποδοσφαιρικές μετοχές του Παβέα Μπούσιτσε, ο νεαρός Γάλλος κεντρικός αμυντικός, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του στους τελευταίους αγώνες του Ολυμπιακού, καθώς εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις ευκαιρίες που παίρνει από τον Τάκη Λεμονή και μάλιστα έχει βοηθήσει και στο σκοράρισμα την ομάδα του. Έτσι λοιπόν έχει προσελκύσει λόγω της ηλικίας αλλά και των προσόντων του το ενδιαφέρον κάποιων ομάδων όπως η Μπενφίκα και η Λειψία. Σημερινό δημοσίευμα στην Πορτογαλία αναφέρει πως όντως οι ΑΕΤ παρακολουθούν την περίπτωση του 22χρονου κεντρικού αμυντικού και μάλιστα στενά δείχνοντας πως έχει γυαλίσει τους ηθήνοντες του συλλόγου συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός διατηρεί άριστες σχέσεις με την Μπενφίκα, στην οποία έχει πουλήσει τους Φέισα και Σάμαρη και μάλιστα με εξαιρετικό οικονομικό αντάλλαγμα. Την περίπτωση του Γιώργου Τζαβέλ αφαίρεται να εξετάζει η ΑΕΚ για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας εν ώψη της συνέχειας της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι κυδρινόμαυροι έχουν εντάξει το όνομα του Έλληνα παίκτη στη μεταγραφική τους λίστα και εξετάζουν τη συγκεκριμένη περίπτωση μαζί με άλλους ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στη συγκεκριμένη θέση. Ο παίκτης από την πλευρά του φέρεται θετικό στο ενδεχόμενο επιστροφή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τη φετινή σεζόν ο Τζαβέλας αγωνίζεται στην τουρκική Αλιάνασπορ, ανάμεσα στους βρίσκεται και το όνομα του Μπάμπη Λικογιάννη, ενώ στις πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας είναι και το όνομα του Νίκλας Χούλτ, εφόσον μείνει ελεύθερος από τον Πανεθηναϊκό. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες αθλητικές ειδήσεις. Καλό σας βράδυ.
Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμά μας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.